Την αστοχία προβλέψεων του οίκου Μούτης επικαλείται η κυβέρνηση προκειμένου να σχολιάσει την εκτίμησή του για υψηλή πιθανότητα χρεοκοπίας της Κύπρου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Σε σχέση με το συγκεκριμένο οίκο αξιολόγησης, η κυβέρνηση επιθυμεί να υπενθυμίσει τις προβλέψεις που είχε δημοσιοποιήσει ο οίκος για ύφεση 12% για το 2013, η οποία τελικά καταγράφηκε στο 5,4%. Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τους κοινωνικούς εταίρους και πάνω απ' όλα με τη στήριξη του κυπριακού λαού, θα συνεχίσει την προσπάθεια για την πλήρη ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Δρυμία κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν εκ νέου Δίκο, οικολόγοι και Συμμαχία Πολιτών με αφορμή την έκθεση των Μούτης. Η αξιολόγηση των Μούτης επιβεβαιώνει δυστυχώς τις ανησυχίες μας ότι δεν πάνε όλα περίφημα με το κυπριακό πρόγραμμα και ότι δεν διαφαίνεται η προοπτική ουσιαστικής ανάκαμψης της οικονομίας το 2015. Παρά την ανεργία και την κοινωνική δυστυχία, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα επιτεύγματά της. Οι εκτιμήσεις του οίκου Μούτης ξεσκεπάζουν την πλάνη που καλλιεργεί η κυβέρνηση, η οποία για μήνες τώρα πουλά το παραμύθι ότι έσωσε την Κύπρο από τη χρεοκοπία. Η Συμμαχία Πολιτών εκφράζει τη θέση ότι η Κύπρος κινδυνεύει να εγκλωβιστεί σε ένα δανειακό φαύλο κύκλο.